ακούσουμε ο Κάβο την Εντάξει, πάμε στην γραμμή. Εμείς δουλέψαμε σήμερα κατά την εβδομάδα να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα όπως είναι ο Παντελικός που δεν μπορεί να συζητήσει κανένα μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά δεν ξέρω ότι πρέπει να δουλέψουμε στο κομμάτι που να αντιμετωπίσουμε και τη διευθυνσία του κ. Γκάνου. Να αρχίσω από τελευταία και είμαι κατηγορηματικά. Είναι πέραντι στο Μπαμπόι και δεν είναι πέραντι σε εμάς που είναι στο Λίτσι. Με αποκόσμο να φάει και την κάρτα και μετά να δεχτεί και την τέσσερα να φάει και την κόσμο. Νομίζω ότι το είδα από όλοι και δεν το λέμε για την κολλήγια. Πέρα βέβαια ότι στο πρώτο μισάρο να περιπτώσει και διαρκώς εμείς το κήπεδο γιατί μας δίνανε αναγκαλύματα. Ίσως όμως εκεί όταν κάναμε πριν τώρα τις αλλαγές κάπως ερωτήσαμε το παιχνίδι και στο δεύτερο μήνο φαίνεται ότι μπήκαμε πιο καλά και με τη βασικάρα της ομάδος και βγαίναμε πολύ καλά στην πρώτη από τάκα. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν είναι πέραντι του Πανετολικού και είναι πέραντι του δικού μας. Που εκεί νομίζω ότι το παιχνίδι, εκεί όπως πήρε το τελευταίο δεκάλεπτο και την ευκαιρία του Βάτερσον, μπορούσε να γίνει και 4-4. Όμως, παίρνουμε την ευκαιρία γιατί όταν βάζει 3 γκολ μέσα στην έδρα του Πανετολικού, πρέπει να φτάσει κάτι καλύτερο. Γιατί δεν νομίζω να έχει βαρκή άλλη ομάδα φέτος, 3 γκολ εδώ μέσα. Να σε πρώτη ομάδα. Από εκεί πέρα όμως ότι σίγουρα ενώ δουλέψαμε στα κορμούς, γιατί δουλέψαμε στο κομμάτι σας τεμένα, θα έκαμε ένα γκολ από κόρνερ, το οποίο δουλέψαμε συγκεκριμένα του από κάθε παίκτη θα παίρνει το παίκτη με ονόματα συγκεκριμένα και στην προπόνηση και δεχτήκαμε γκολ. Δεν τα λιώσει γκολ. Το δεύτερο γκολ μας έβαλε γκολ στον Πανάκο. Στον Ματοκράτη. Δηλαδή, βάλτε λίγο στο μυαλό σας την εικόνα, τα δύο γκολ φάγαμε. Δεν υπάρχουν πουθενά. Και στο τρίτο βέβαια δεν είναι με καλό μαρκάρισμα από τη μεσαία γραμμή την αμυντική μου δικιά μας, στη μεσαία γραμμή στο χώρο του Μπουκάφ και μέσα μας που να πεις δεν είναι επειδή εγώ. Στο θέατρο εδώ ζητάω καν, γιατί δεν υπάρχει πέρα. Από εκεί πέρα εμείς κάνουμε 3 καθαρά γκολ, με οργανωμένη επίθεση και δεν μας έδωσε το πέρα να σπαρίσουμε. Να γίνει 4-3 κυπνώνα και να κλειστεί πιο γρήγορα ο Πανετολικός όπως κλείστηκε. Και βέβαια την αποκόρμα στα τελευταία λεπτά τη φάση του Πάτερσον που μπορεί να γίνει 4-4 που έκανε να βγει στο αγώνα στον Θανάκο. Εύχομαι καλή συνέχεια στο Πανετολικό. Παναγιακή είναι μεγάλη ομάδα και γι' αυτό βγήκε και γρήγορα το δρόμο της και θα το βρει και θα πάει ακόμα πιο καλά στη συνέχεια. Εύχομαι σε εσάς και πάλι στο Ρεπορτάζ του Αβενιού ότι να βγει η ομάδα τους και να φτάσει το δρόμο. Δεν είναι δουλειά από την εβδομάδα. Πραγματικά να πει κανείς πως δεν βγήκε τελικά από την εβδομάδα. Διότι αμυντικά και τα δύο πρώτα κόμματα του είναι και το πρώτο. Το κόμμα εδώ έχει τελικό να είναι εντελώ μόνο και στην εβδομάδα. Όταν γίνεται κόμμα και λε ότι ο τάδε ποσφαιριστή θα πάρει τον τάδε με ονόματα εντό με τη ζώνη και σου βάζει πώ θα είσαι εσύ. Και εγώ. Απλά τα λέμε ξερά, εγώ ξέρω ότι. Τον παίρνει και τον εμπρό. Έτσι είναι στο ποδόσφαιρο. Στη μένη φάση βλέπουμε όλοι ποδόσφαιρο και γίνεται. Κοιτάει μόνο το κόμμα και βάζει γκολ. Στο δεύτερο, το είδατε ακριβώ τι έγινε, όπω και στο λάθο μα που θα φανώ. Αν κάνουμε το κομμάτι τη διαιτησία και όπω καταλαβαίνω από αυτά που λέτε, επηρέασε το αποτέλεσμα. Βάσει την εικόνα των δύο ομάδων, αυτό που πρόσφερα στου 5.000 κόσμου που είπα, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι το αποτέλεσμα ισοπαλό. Όπως την εξέλιξη του αγώνα μετά το 70, ναι. Ποια ευκαιρία είχασε, δηλαδή μετά το 4-3 τα έγινε. Εμείς τις κάναμε περισσότερο εκεί. Ποια ευκαιρία είχασε ο Πανετολικός. Τους είσαι στο δοκάρι. Δεν 4-3. Όταν είναι 4-3, οι ευκαιρίες έχουμε εμείς. Είναι το πέρα του JJ, παππέ, και το σου του Βάντεσου, παππέξου του Πανάκος. Ποια ευκαιρία έκανε ο Πανετολικός. Μία όμως.
Καμία. Θεωρείτε ότι ο ανάποδος αλήθεια πήγε τι άλλο πράγμα από το καρδιά. Λοιπόν, μιλάτε τώρα μια τελεία ανάποδος αλήθεια πως πήγε σας. Μας είπατε να βρούμε μια ερώτηση. Μας είπατε να βρούμε μια ερώτηση. Έλα κύριε, υπάρχει άλλη ερώτηση. Την άποψή σας θα θέλαμε για το γεγονός ότι πηγαίνει... Εσείς βάλατε τρία, τέσσερα. Να πούμε, τελειώσουμε. Δύο, έβαλε και δύο βάλε ο Κράνας. Πέντε, δύο δοκάρια και πώς κάνεις. Δεν πέσουν μη πάρα, παιδιά. Κύριε Βιτάλη, θέλω λίγο την άποψή σας για το γεγονός ότι έχετε προσληφθεί τρεις φορές από την Παναχαϊκή και έχετε απολυθεί και ξαναβρίσκεστε. Τι καλά ή τι φτιάχνει κάθε φορά και τα βρίσκεται. Δεν θέλω που αγοράζω σε αυτό που είναι άσος. Τι να απαντήσω τώρα. Εσείς γιατί έχετε προβλήσει από αυτό. Αυτή είναι απάντηση. Καλά απάντηση, δεν είναι όλες τις κάνεις. Έχετε πάει σε μια ομάδα τρεις φορές και ξαναπιστρέφετε. Δεν κάνεις να πάω, πάνω πέρα. Όταν κάνετε μαζί σου κάνουμε και εντάξει, ό,τι θέλει κάτι. Απλά να δώσουμε μια απάντηση. Είμαστε και 26. Δεν λες όμως ότι όταν πηγαίνουν και άλλοι πορεία της ομάδας. Εγώ το αποτέλεσμα φίλε. Αν η πορεία ήταν κανονική, θα συνεχίζει. Τι ήταν η κανονική. Έχει πάρει μια άνοδο, έχει φτιάξει μια ομάδα. Θα την ξαναφτιάξει και τώρα. Και άμα παίζουν με διαιτητές κανονικούς, το ξέρω το σημερινό, θα κερδίσει και μέσα στο παλαιό. Ξέρεις το αποτέλεσμα. Τι είδατε από την ομάδα σας, τι σας άρεσε που έκανε. Δεν την γνωρίζαμε. Ναι, ναι, την Παναχαϊκή. Την έχουμε δει σε δύο μάτς συνολικά, θα τα δούμε τον Πανετολικό. Θεωρώ ότι η σύνολη έχει παίξει πολύ καλή. Πολύ καλά στο παιχνίδι, γι' αυτό λέω ότι τα θετικά έχετε επισημάνει. Η Παναχαϊκή είναι από το δεδομένο. Αυτό που δεν ζητήκα, γιατί πήγαν κάποιοι φέτες, πήγαν σε μεγάλη κατηγορία. Έτσι. Νομίζω πως τα νεαρά παιδιά που έχει